Προετοιμασία για την επιστροφή του Έκτορα στη μάχη. Στο αγκείο αυτό, ο Έκτορας έχει ήδη φορέσει τις κνημίδες και τώρα προσπαθεί να προσαρμόσει πάνω του τον θώρακα. Δεξιά και αριστερά του βρίσκονται οι γονείς του. Στα δεξιά του η Εκάβη κρατάει το κράνος και την ασπίδα, ενώ στα αριστερά του ο πατέρας του, Πρίαμος, δίνει τις τελευταίες συμβουλές στο γιο του. Αυτό φαίνεται από τη θέση του χεριού του. Το αγκείο είναι ερυθρόμορφο και χρονολογείται περίπου το 510 π.Χ. Στο αγκείο που βλέπουμε, γίνεται αναπαράσταση της μονομαχίας του Αχιλλέα με τον Έκτορα. Ο Αχιλλέας φαίνεται να επιτίθεται και ο Έκτορας καταραίει. Ωστόσο ακόμα κρατά το δόρυ του. Από τη μεριά του Αχιλλέα διακρίνουμε τη θεά Αθηνά, ενώ από τη μεριά του Έκτορα το θεό Απόλλωνα, που παρακολουθούν τη μονομαχία. Το βέλος του θεού συμβολίζει τα τελευταία προφητικά λόγια του Έκτορα προς τον Αχιλλέα, ότι δηλαδή ο Αλέξανδρος και ο Φίβος θα είναι εκείνοι που θα βάλουν τέλος στη ζωή του στις σκιές πύλες. Το αγκείο είναι ερυθρόμορφο και κατασκευάστηκε γύρω στο 490 π.Χ. Σε αυτόν τον ερυθρόμορφο κρατήρα του 490 με 480 π.Χ., ο οποίος βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης, αναπαριστάται η σύγκρουση του Αχαιού Διομήδη και του Τρώα Αινία στα πλαίσια της αριστείας που πραγματοποιεί ο πρώτος. Δίπλα στους ήρωες παραστέκουν δύο θεές που τους στηρίζουν και τους βοηθούν, η Αθηνά τον Διομήδη και η Αφροδίτη τον Αινία, ο οποίος είναι και γιος της. Το τέλος της σκηνής αυτής θα βρει το δεύτερο βαριά τραυματισμένο και τον πρώτο να κυνηγάει την ίδια την Αφροδίτη και να την πλήττει στο χέρι. Το παιχνίδι με τα ζάρια μεταξύ Αχιλλέα και Έατα. Αυτή η σκηνή είναι μια σκηνή αρκετά διαφορετική από τις υπόλοιπες, καθώς είναι μια ειρηνική σκηνή. Παρουσιάζονται ο Αχιλλέας και ο Έαντας να παίζουν πεσούς, ένα παιχνίδι παρόμοιο με τα σημερινά ζάρια. Φορούν βαρύτιμες πανοπλίες και κρατούν όπλα. Τα πρόσωπά τους φαίνονται ήρεμα και μιλίχια και απέχουν πολύ από τους δυναμικούς και γενναίους ήρωες που έχουμε ως τώρα συναντήσει. Δίπλα στο πεδίο της μάχης ακούγεται μόνο ο ήχος των ζαριών. Αξίζει να αναφερθεί ότι το αγκείο αυτό είναι μελανόμορφο και χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. Η Θέτιδα παραδίδει στον Αχιλλέα το όπλο του Ηφαίστου. Ο Φοίνικας παρακολουθεί. Οι μορφές, ονοματισμένες με επιγραφές, με έκδηλη τη θεϊκή τους ευγένεια, στέκονται σαν σε ιερή τελειτουργία. Στη σκηνή αυτή αναπαριστάνεται η Θέτιδα να παραδίδει στον Αχιλλέα τα καινούργια όπλα που του έφτιαξε ο Ήφαιστος, έτσι ώστε να επιστρέψει στη μάχη. Στο κείμενο, ο Όμηρος λέει ότι τα όπλα ήταν τόσο λαμπρά, ώστε οι σύντροφοι του Αχιλλέα που ήταν εκεί γύρω έκλεισαν τα μάτια τους γιατί δεν μπορούσαν να τα αντικρίσουν. Το αγκείο αυτό είναι μελανόμορφος αμφορέας, χρονολογείται γύρω στο 525 π.Χ. και βρίσκεται στη Βοστόνη. Η λεπτομέρεια αυτή προέρχεται από έναν ερυθρόμορφο κρατήρα του 490 π.Χ., ο οποίος εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο και αναπαριστά τη μονομαχία μεταξύ του Έκτορα και του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας έχει επιστρέψει στο πεδίο της μάχης μετά το θάνατο του φίλου του Πάτροκλου με απότερο σκοπό να πάρει εκδίκηση για το γεγονός αυτό. Κατά τη διάρκεια της μονομαχίας, σύντομα φαίνεται η υπεροχή του Αχιλλέα, ο οποίος επιφέρει στον αντίπαλό του κάποια κέρια χτυπήματα. Η κατακύρωση της πανοπλίας του Αχιλλέα στον Οδυσσέα. Η κατακύρωση αυτή έγινε κατά μία παράδοση μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στους αρχαίους ηγεμόνες. Την παράδοση αυτή ακολουθεί και ο αγκιογράφος, χωρίς να παραλείπει και την ευνοϊκή για τον Οδυσσέα παρέμβαση της Αθηνάς. Με τη στροφή του κεφαλιού της και τη χειρονομία του δεξιού χεριού, δείχνει την προτίμησή της στον ήρωα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει κιόλας με το μέρος του τις περισσότερες ψήφους. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως το αγκείο αυτό είναι μια ερυθρόμορφη κύλικα που χρονολογείται γύρω στο 490 π.Χ. Στο αγκείο αυτό μπορεί κανείς να δει την Ελένη με τον Μενέλαο. Αποτελεί ένα μελανόμορφο αμφορέα, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 540 π.Χ. Για το συγκεκριμένο αγκείο μπορούμε να υποθέσουμε ότι απεικονίζεται μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην ωραία Ελένη και το βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαο, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση που τους θέλει να συναντιούνται στην Αίγυπτο. Αποχαιρετισμός Έκτορα Ανδρομάχης. Στη σκηνή αυτή, ο πρίγκιπας της Τρίας Έκτορας αποχαιρετά τη γυναίκα του Ανδρομάχη και φεύγει για το πεδίο της μάχης. Εκείνη προσπαθεί να τον αποτρέψει από τη συμμετοχή του στον πόλεμο, προβάλλοντάς του πλούσια επιχειρηματολογία. Οι προσπάθειές της αποδεικνύονται άκαρπες, καθώς ο Έκτορας είναι αποφασισμένος να πολεμήσει. Ο ήρωας αποχαιρετά τη γυναίκα του και το μικρό αστιάνεκτα και αποχωρεί για το πεδίο της μάχης. Αξιοσημείωτο είναι ότι το αγκείο αυτό είναι μελανόμορφο και χρονολογείται γύρω στο 510 π.Χ.